Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου εντάχει, πέρα από τις τροπολογίες που θα θέλαμε να τοποθετηθούμε, τις δύο υπουργές προφανώς γίνονται δεκτές, ούτε αυτό το ακούσαμε. Δείτε, κύριε Πρόεδρε, διαδικαστικά βάζω ένα ζήτημα. Πρέπει να το, δεν ξέρω, κάπως πρέπει να το επιλύσουμε. Δεν είναι δυνατόν, άποψη, δεν είναι δυνατόν να συζητάμε ένα νομοσχέδιο, να μην έχει τοποθετηθεί ως τώρα κανένας από το Υπουργείο, ο Υπουργός, ο Υφυπουργός κτλ. Επιλογή, θα μου πείτε, του Υπουργού ή του εκάστοτε Υπουργού είναι να μιλήσει όποτε ο ίδιος επιθυμεί. Στο τέλος της είναι ναι, αλλά δείτε τώρα, εάν με αυτόν τον τρόπο αποκλείονται οι κοινοβουλευτικές ομάδες να εκφράσουν την αντίρρησή τους σε κάτι που μπορεί να πιάσει ο Υπουργός να πει στην ομιλία του. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστούμε. Μπορεί να το δούμε και στη διάσκεψη των Προέδρων. Να το δούμε οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Αλλά βλέπω τώρα τελευταία γίνεται ένα συστημα... με κάποιον τρόπο συστηματικό να πω. Να το λέω και δεν το λέω. Λοιπόν, προωθείται αυτή η κατένδυση. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει δυνατότητα δευτερολογίας με την έννοια στη δευτερολογία μας να έχουμε ενδεχομένως να, αν θέλουμε, να απαντήσουμε και σε κάτι το οποίο προφανώς έχει τοποθετεί το εκάστοτε υπουργός, έτσι, για οποιοδήποτε θέμα. Το κλείνω εδώ. Δεν κατάλαβε, κυρία Θανασίου, έφυγε. Έφυγε. Θα έρθει. Είπε κάτι προηγουμένως. Πιστεύω να μην είναι μομφή γιατί αποφάσισαν οι εργαζόμενοι να απεργήσουν. Γιατί κάπως έτσι περνάει ως μήνυμα ότι αποφασίσαν να απεργήσουν και έτσι αναβλήθηκαν τα χειρουργεία και δεν με ρύμνησε ο διοικητής. Δικαίωμα των εργαζομένων είναι να αποφασίζουν όπως αποφασίζαν συλλογικά, εννοώ οι νοσηλευτές Παύλα Ποεδίν κατ' επέκταση, να απεργήσουν σήμερα και μάλιστα αυτό που θα σας ενδιαφέρει και εσάς όπως και όλους μας είναι τα αιτήματα για τα οποία βγήκαν στους δρόμους ή βγαίνουν στους δρόμους και όχι μόνο οι νοσηλευτές ή οι εργαζόμενοι υγειονομικοί που εκπροσωπούνται μέσω της Ποεδίν αλλά και οι νοσοκομειακοί γιατροί. Λοιπόν, εντάχει για τις τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη τώρα, αλλά η πρώτη τροπολογία υπουργική, με γενικό 31 και ειδικό 7, τρία άρθρα. Στο πρώτο και στο δεύτερο, και είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώνουμε και τι θα ψηφίσαμε, εάν ήταν χώρια τα άρθρα, γιατί καλούμαστε να ψηφίσουμε στο σύνολο την τροπολογία. Και έτσι φαλκιδεύεται, αλλοιώνεται και η ψήφος μας. Το λέω για πολλωστή φορά, νομίζω όλοι το λένε αυτό. Όλα τα κόμματα. Πρώτο και δεύτερο άρθρο της συγκεκριμένης τροπολογίας για τα συμβούλια κρίσης αλλά και για τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητων. Με συγχωρείτε, αλλά είναι πολλωστή φορά που αλλάζει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τις θέσεις που προκυρήσονται. Το πρόβλημα δεν είναι ο τρόπος, η διαδικασία, η σύνθεση και όλα αυτά. Το πρόβλημα είναι ότι οι θέσεις που προκυρήσονται είναι ελάχιστες, σταγόνας στον ωκεανό των προσλήψεων. Παράλληλα, την ίδια ώρα που οι θέσεις που προκυρήσονται βγαίνουν άγονες λόγω των καθυλωμένων μισθών, των συνθήκων εργασίας και άλλα πολλά, και δεν υπάρχουν υποψήφιες για τις θέσεις που προκυρήσονται, τι λέει η κυβέρνηση, τι μας λέει για την επιλογή των υποψηφίων? Εξάλλου το ομολογούν και οι διατάξεις της τροπολογίας δηλαδή, και μάλιστα λένε ότι αν για τις θέσεις που προκυρήσονται δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, οι θέσεις μπορούν να μην επαναπροκυρήσονται στο ίδιο νοσοκομείο ή στην ειδικότητα που έχουν προκηρυχθεί, αλλά σε οποιοδήποτε άλλο νοσοκομείο ή σε άλλη ειδικότητα. Ο αριθμός όμως είναι δεδομένος των προκηρύξεων. Ποιες ειδικότητες, σε ποιο νοσοκομείο, δεν είναι, είναι αδιάφορο. Άρα το κίνητρο δεν είναι οι ανάγκες του συστήματος, του δημόσιου συστήματος υγείας. Εμείς λέμε κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων με βάση και μοναδική προϋπόθεση, αν θέλετε, το πτυχίο και τον τίτλο ειδικότητας. Άρα λοιπόν στα δύο αυτά άρθρα της τροπολογίας, αν ήταν χώροι, θα ψηφίζαμε παρόν. Άρθρο 3 τώρα. Απλοποίηση διαδικασιών προκειμένου να διευκολυνθεί ο εμβολιασμός του πληθυσμού. Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Επιτροπής κτλ. Κατά τη γνώμη μας, η διευκόλυνση και η απλοποίηση είναι το προκάλημα. Προκειμένου να συσκοτιστεί το σχεδόν ανύπαρκτο πρωτοβάθμιο δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπου με την πλήρη ανάπτυξη των υποδομών, κέντρα υγείας, περιφερειακά έντρα, κινητές μονάδες κτλ., θα μπορούσαν με οργανωμένο τρόπο να εφαρμόσουν έγκαιρα και με ασφάλεια το πρόγραμμα των εμβολιασμών. Πράγμα που αποδείχθηκε περίτρανα και την περίοδο της πανδημίας. Το οποίο απαιτεί σε κάθε περίπτωση
την εκτίμηση του γιατρού για το ποιος και πότε θα εμβολιαστεί. Άρα λοιπόν έχουμε ελλείψεις στη δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κατάργηση της ιατρικής συνταγής μέσω της τροπολογίας, με την έννοια η κατάργηση της ιατρικής συνταγής, της εξέτασης και της γνωμάτευσης. Έτσι δεν είναι? Εδώ είστε πώς γιατροί είμαστε. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε σε αυτό? Ότι θα πρέπει ο γιατρός να εκτιμήσει, να συμμιλήσει με τον άρρωστο, να τον δει, πάει να εμβολιαστεί, τι χρόνια νοσήματα έχει, αν έχει, αν προκύπτει κάτι, το ιστορικό που λέμε, έστω, ναι ή όχι. Αυτό παρακάμπτεται. Με ένα άμκα, πας λέει, και το κάνεις λέει στο φαρμακείο. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Αλλά μέσω του άμκα δεν μπορεί ο άλλος να μπει να δει αν έχεις ιστορικό, για παράδειγμα. Και φυσικά πρόκειται για ρύθμιση στο έδαφος, ακριβώς όπως είπα και πριν, στη ανυπαρξία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εισάγει ζητήματα αρνητικά για τους επιστημονικούς όρους που επιβάλλουν το πώς να γίνονται οι εμβολιασμοί, αλλά και οι προϋποθέσεις αυτών. Και με κριτήριο το κατά, κύριε Πρόεδρε, αν ήταν χώρο για αυτό το άρθρο, το κατά δηλαδή την άρνησή μας, αρνητική μας στάση σε αυτό το άρθρο 3, στο σύνολο την τροπολογία θα την καταψηφίσουμε. Επαναλαμβάνω, πρώτο και δεύτερο άρθρο θα δηλώναμε παρόν. Έρχομαι στη δεύτερη τροπολογία, την άρθρο 1. Θα ψηφίσαμε παρόν, αν ήταν χώρια, για την προσωρινή διοίκηση φορέων κοινωνικής πρόνοιας. Ναι. Εδώ τώρα δεν αντιμετωπίζεται πιο. Η αιτία ανάπτυξης τέτοιων φαινομένων που αναφέρονται στην τροπολογία και ή οδήγησαν, αν θέλετε, στην νομοθετική παρέμβαση μέσω της τροπολογίας. Δηλαδή, τέτοιων φαινομένων, διότι αυτές οι δομές, οι προνοιακές και οι υπηρεσίες που παρέχουν, αντί να τις αναλαμβάνει πλήρως το κράτος με πλήρη χρηματοδότηση και στελέχωση, με ανάπτυξη επαρκών κατάλληλων και σύγχρονων δομών, μεταφέρονται την ευθύνη σε ιδιώτες, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ΜΚΟ, φιλανθρώπους κτλ. Τώρα η λύση, κατά τη γνώμη μας, αποτελεί, αυτή η λύση δηλαδή που έχει δοθεί, αποτελεί θερμοκήπιο παραγωγής και αναπαραγωγής τέτοιων δυσάρεστων φαινομένων, από ελλείψη προσωπικού και κατάλληλων χώρων μέχρι και τον κίνδυνο της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας των ανθρώπων που εξυπηρετούν. Έτσι λοιπόν, αυτό το άρθρο, αν ήταν χώρο, θα ψηφίζουμε παρόν. Στο άρθρο 2. Είμαστε θετικοί. Τι κάνει δηλαδή αυτό? Το ποσό που προβλέπεται να δοθεί είναι τα χρωστούμενα, περσινά δηλαδή χρωστούμενα, που δεν δόθηκαν σε εργαζόμενους του ΚΔΑΠ. Και φυσικά θα το ψηφίζαμε αν ήταν χώρια. Είμαστε θετικοί. Έστω να δοθούν αυτά τα ελάχιστα που έχουν προβληθεί τα χρήματα. Και βέβαια θέτουμε και το ζήτημα, αν θέλετε το αίτημα, ότι εδώ χρειάζεται, αυτό και αυτός ο τομέας χρειάζεται γενναία αύξηση της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εργασίας, ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες, τόσο για τη φοίτηση των παιδιών σε παιδικούς σταθμούς, αλλά και στα ΚΔΑΠ, κέντρα δημιουργής απασχόλησης. Και φυσικά χρειάζονται προσλήψεις προσωπικού αντίστοιχα, ενίσχυση αυτών των δομών, προκειμένου τα παιδιά να έχουν ικανοποιητική, δημιουργική και ικανοποιητική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στο σύνολο θα ψηφίσουμε παρόν σε αυτή την τροπολογία.